Και όσο περισσότερο οι αντίπαλοί μας γεμίζουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τους και τις τηλεοράσεις και τις ραδιοφωνικές τους συχνότητες με ψέματα, απειλές και συκοφαντίες, άλλο τόσο οι δημοκρατικοί πολίτες θα γεμίζουν στάδια, γήπεδα και πλατείες σε όλη τη χώρα για να εκφράσουν τη στήριξή τους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Προγραμματικές θέσεις που προσπαθεί όσο μπορεί να αποκρύψει ο κύριος Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του, το επιτελείο του, αλλά δεν μπορούν να το καταφέρουν. Δεν τους αφήνει η χαρά να κρύψουν τις θέσεις τους κάποιες φορές. Τους ξεφεύγουν. Τους ξεφεύγουν παντού αυτά που έχουν στο μυαλό τους, αυτά που έχουν στα σχέδιά τους και στο πρόγραμμά τους, αλλά βεβαίως δεν συμφέρει προεκλογικά να τα διατυμπανίζουν. Πήγε λοιπόν προχθές ο κύριος Μητσοτάκης στην Κύπρο. Εκεί μίλησε σε μία εκδήλωση. Και του ξέφυγε ότι έχει σχέδιο να καταργήσει το δώρο των Χριστουγέννων μετά τον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Και βέβαια η επιτελής του, το επικοινωνιακό του επιτελείο, τον έβαλε σήμερα άρον-άρον σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, στο Δελτίο των Ειδήσεων, προκειμένου να προσπαθήσει να μαζέψει την αλήθεια που του ξέφυγε προχθές. Όπως όμως του ξέφυγε αυτό για το δώρο των Χριστουγέννων, παλαιότερα του είχε ξεφύγει και το ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ, παλαιότερα του είχε ξεφύγει και οι απολύσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, το 1:5 που θέλει να επαναφέρει στο δημόσιο έναντι το 1:1 που εμείς έχουμε καταφέρει, τους είχε ξεφύγει ότι δεν θέλουν τη διατήρηση του αφορολογήτου, τους είχε ξεφύγει ότι δεν θέλουν την αύξηση του κατώτατου μισθού, τους είχε ξεφύγει ότι δεν θέλουν επιδόματα ανεργίας, τους είχαν ξεφύγει τόσα και τόσα άλλα. Και αναρωτιέμαι, φίλες και φίλοι, άραγε ο κύριος Μητσοτάκης, όταν αναφέρεται στο πρόγραμμά του, είναι αυτά στα οποία αναφέρεται υποσχέσεις ή απειλές? Έχω την αίσθηση ότι είναι ο πρώτος υποψήφιος πρωθυπουργός ο οποίος όταν μιλάει προγραμματικά απειλεί τον ελληνικό λαό, απειλεί την ελληνική κοινωνία. Δεν υπόσχεται, απειλεί. Προσέξτε κάτι. Επειδή κάθε φορά που βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, ίσως επειδή δεν έχει φροντίσει και για τα μηχανάκια που μετράνε την τηλεθέαση, έρχεται δεύτερος και καταϊδρωμένος, δεν ξέρω τι θα κάνει σήμερα, εγώ έχω να του προτείνω έναν τρόπο να αποκτήσει επιτέλους κι αυτός μια τηλεθέαση όπως αξίζει σε έναν αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να έρθει στο στούντιο όταν θα είμαι κι εγώ εκεί. Να έρθει για να αντιπαρατεθούμε. Να αντιπαρατεθούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Χωρίς σημειώσεις, χωρίς υποβολής, χωρίς οτοκιού. Να αντιπαρατεθούμε σε όλους τους τομείς, για την οικονομία, για την Ευρώπη, για τα εθνικά θέματα. Να ανταλλάξουμε απόψεις, επιχειρήματα. Η αντιπαράθεση στον τόπο δεν μπορεί να γίνεται με συνθήματα, αλλά με επιχειρήματα. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην κρυφτεί από την πρόσωπο με πρόσωπο αντιπαράθεση.